και των εξ αυτών πενταχής Κυρίους άνδρας, χορτάσας αυτός ευλόγησον και τους άπτους τούτους των σύντων, των ίνων και το έλεον και πλήτινων αυτά, εν τη Αγιωτάτη, Μητροπόλητα αυτή, υπερηγίας των μελών και φίλων του συνδέσμου των ενευρία Πελοποννησίων και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, Αγία σου, ότι εσύ ή ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπουμε, συν το ανάρχος του Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Σακελαράκη, τον κύριο Γιάννη Νέζη, που είναι
μη προπονήσει ο δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος. Και θα παρακαλούσα. Κοίτα, μην πάρουμε αυτά, εντάξει. Θα πει για λόγια, μπορείτε να κάνετε. Όπω θα ήθελα να πείτε δύο λόγια, αν μπορείτε, αν θέλετε. Να σα μεταφέρω και εγώ τι αρχέ του Μητροπολίτου Μητροπολίτου, ο οποίο ήθελε πάρα πολύ να είναι σήμερα, αλλά για άλλου λόγου, πολύ σοβαρού που θα τον ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελε πάρα πολύ να είναι γνωρίζουμε, να μα στηρίζει πάντα. Και την αγάπη και τι αρχέ του, που ξέρετε ότι είναι. Ειλικρινή. Και εύχεται κάτι καλό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ να μεταφέρετε τις ευχές σας από εμάς. Ξέρουμε ότι είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει και όποτε μπορεί παρεμπιπτεί σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Και η Βόνια έρευνα προηγείται. Και η Βόνια έχει ξέρει τους λόγους που βρίσκεται πάντα. Γνωρίζουμε, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καταρχάς, θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλα τα μέλη του συλλόγου σας. Ενός συλλόγου ιδιαίτερα δραστήριου στην περιοχή μας, ενός συλλόγου που είναι συνδεδεμένος τοπικά με το Πελοπόννησο, με βαριά ιστορική κληρονομιά, αν σκεφτεί κανείς πολύ απλά ότι από την Πελοπόννησο ξεκίνησε η νεότερη Ελλάδα, ήρθατε εδώ λοιπόν στη Χαλκίδα, στην Εύβοια, φέρατε όλοι αυτοί μέσα σας την ιστορία ως κληρονόμη των προγόνων σας, την συνεχίζετε, την υποστηρίζετε, και με τις δράσεις σας όλες και με την παρουσία σας ως δημότες στη Χαλκίδα, να είστε καλά, γεροί, δυνατοί και άξιοι, να κάνετε ακόμα περισσότερα και συγχαρητήρια και για την επιλογή σας σήμερα να βραβεύσετε τον Παναγιώτο Σαγκελαράκη, ο οποίος Παναγιώτος Σαγκελαράκης είναι ένας πολίτης του Δήμου, ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται μόνο απλά για την επαγγελματική του ή την κοινωνική του δραστηριότητα. Είναι πολυσύνθετος, πολυτάλαντος και το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη του αγάπη για τον τόπο. Γι' αυτό λοιπόν ακόμα και για εμάς τους διοικητικούς που έχουμε τυπικά μια άμεση συνεργασία, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι είναι εργολάβος που αναλαμβάνει δημόσια έργα, δεν είναι, η σχέση μας δεν περιορίζεται εκεί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αληθινός συνεργάτης. Συγχαρητήρια και για την επιλογή σας, να είστε καλά, να ανταμώνουμε συχνά και όταν έχουμε και τέτοιους συλλόγους στο πλευρό μας, πάντα νιώθουμε και εμείς πιο δυνατοί. Θα σου μιλήσω από καρδιάς. Μετά από δύο χρόνια, ξέρετε, πάω για τρίτη χρονιά, είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Και νιώθουμε κι εμείς ένα βάρος σαν Διοικητικό Συμβούλιο γιατί πρέπει να κρατήσουμε το σύνδεσμο εκεί που του αξίζει. Βέβαια, για να γίνει αυτό, να ξέρετε, χρειάζεται και τη στήριξη δική σας. Εμείς, όσο μπορούμε, τρέχουμε να το ξέρετε αυτό. Οι εποχές είναι και δύσκολες, επαγγελματικά και αυτά τα καταλαβαίνετε. Αλλά να ξέρετε ότι πάντα, αν αγαπάς κάτι, δεν ξέρει ο χρόνος για να κάνεις αυτό που αγαπάς. Θέλουμε τη στήριξή σας, θέλουμε τη στήριξη στο σύνολο. Και θέλουμε και τα παιδιά σας και όλους και από τον χρόνο που πάνω από Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε για τα βολευτικά και αυτά με την βοήθεια του Θεού να είστε δίπλα μας. Επίσης, θα ζητήσω και μια μεγάλη χάρη. Με πολύ σεβασμό και καταλαβαίνω όλες τις δύσκολες συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Έστω παιδιά τη συνδρομή, έστω όποιος μπορεί κάτι να βοηθάει λίγο το σύνολο. Καταλαβαίνετε ότι οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επίσης, θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο. Όπως γνωρίζετε, έχουμε με τη βοήθεια των παλιών μελών, ιστορικών μελών και με τη βοήθεια του κυρίου Τσεκελαράκη και του κυρίου Πολάνη, που ήταν πρόεδρος κτλ., έχει αγοραστεί ένα γραφείο στην Εξέδρα. Το οποίο είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για το σύνολο. Πολύ πολύτιμο και έτσι ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά όλους όσους έχουν βοηθήσει. Πάνω σε αυτό, θα ήθελα λίγο να αναλογιστούμε κατά πόσο είναι χρήσιμο στο σύνολο. Νομίζω με την ταπεινή μου έτσι σκέψη και γνώμη ότι ναι, μένει ένα περιουσιακό στοιχείο, δεν πρέπει να πουληθεί γιατί το έχουν φτιάξει με αίμα αυτοί οι άνθρωποι, η γνώμη μου. Πρέπει να δούμε να βρούμε έναν χώρο ο οποίος να είναι για το σύλλογο πολυσύνθετος. Εκεί πέρα να κάνουμε τις εκδηλώσεις, τα πρακτικά μας και αυτά. Πρέπει να είναι ισόγειο. Θα ήθελα δηλαδή τις εκλογές που θα γίνουν τώρα το Γενάρη, λέγαμε να τις κάνουμε τώρα, αλλά βάσει καταστατικού να ξέρετε δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Το Γενάρη που θα βρεθούμε πάλι να κάνουμε γενική συνέλευση, θα ήθελα να σκεφτείτε μέχρι τότε τι μπορούμε να κάνουμε, έστω να νοικιαστεί αυτός ο χώρος, να νοικιάσω κάποιον άλλον ή αν υπάρξει κάποιος άλλος κύριος άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει πάνω σε αυτό, να βρούμε ένα χώρο να πάμε εκεί πέρα. Κατά τα άλλα, εδώ πέρα θα ήθελα τώρα να πάμε στο κεφάλαιο, γιατί κεφάλαιο έχουμε κεφαλαία από τον Παναγιώτη Σαγκελαράκη, ο κύριος Παναγιώτης Σαγκελαράκης. Ο κύριος Παναγιώτης Σαγκελαράκης θα σας πω δύο πράγματα. Όταν είχα έρθει εδώ πέρα, είχα το 2000,
2009, άκουγα συνέχεια αυτό το όνομα και το όνομα και στι ταπέλε. Και μου λέγανε μια Πελοποννήσου, είναι Πελοποννήσου, έψαχνα και εγώ. Θα βρω μια ευκαιρία να γνωρίσω αυτό τον υπέροχο άνθρωπο. Δεν μου είχε τύχει ποτέ. Τυχαία βρεθήκαμε σε ένα μπενζινάδι, δεν μάθαμε και το σεκρετάκι. Είχε λίγο αυτό μια ιστορία. Τέλο πάντων, και μαθαίνοντα την ιστορία του, με έχει συγκινήσει ότι είχε έρθει εδώ από του οποίου και πάει στην Αμερική. Πρέπει να το μάθετε αυτό για να καταλάβετε γιατί βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο. Πήγε ο άνθρωπο, δούλεψε εκεί πέρα, έμαθε την τέχνη τη λιτίνη και ερχόμενο στην Ελλάδα με κάποιο κοκόδεμα, μαθαίνει ότι στην Ελλάδα έχει πάρα πολλά πέφτα. Άρα λιτίνη. Έρχεται εδώ πέρα και αναπτύσσεται ταχύτητα όμω, ταχύτητα. Και έφτιαξε και κατάστατα υποκατάστατα στη Δρέσδη τη Γερμανία, το οποίο καταστράφηκε με του βομβαρδισμού του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. Ο άνθρωπο αυτό, αν δεν κάνω λάθο, ο παππού ο κ. Σεκεταράκη, έφυγε από τη ζωή 45 χρονών και είχε, από ό,τι ξέρω, και δικό του λιμάνι στον Άγιο Στέφανο. Δηλαδή, όλο το ότι το εγχώρευε, έτσι είναι η κρυμμένη και τον Άγιο Στέφανο. Μιλάμε τρομερά έξω ο άνθρωπο. Και αυτή τη στιγμή μετά, ο κ. Παναγιώτη εδώ πέρα, όλοι ξέρουμε ποιο είναι, όλοι ξέρουμε πόσο ταπεινό είναι. Και όλοι ξέρουμε πόσο βοηθάει για τον τόπο και τις συντόπιες κτλ. Και σε όλο αυτό το διάστημα έχω μάθει και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, θα σου το πω και εσάς κύριε Μάγκη. Γιατί έχει ένα γιο, ο οποίος είναι στην Αγγλία και είναι πάρα πολύ επιτυχημένος. Νομίζω μηχανικός, πάρα πολύ επιτυχημένος. Ο οποίος γιος, όταν έρχεται στην Ελλάδα, πάει πάντα στα πάτρια εδάφη, πάει πάντα στην Απολία. Πάει και στο Πάρνομα, σωστά τα λέω, και στο Ταΐλεπτο. Έχει έρωτα, δηλαδή κρατάει το αίμα. Δηλαδή νιώθει αυτά που νιώθουμε κι εμείς που είμαστε πιο πρώτη γενιά από Πελοπόννησο. Άρα με λίγα λόγια, το αίμα νερό δεν γίνεται. Λοιπόν, κύριε Σακελαράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πω και κάτι άλλο, και στην κατασκευή του οργάνωματο έχει βοηθήσει ο κύριο Σακελαράκη. Μου είπε ο κύριο Πολάκη, χθε τηλεφωνηθήκαμε ο πρώην πρόεδρο του Συνόλου, ότι είχε βάλει 50.000 δραχμές. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά που έχουν βοηθήσει, ο οποίο ποτέ δεν το διαλυμπάνισε ποτέ τίποτα. Τώρα έδωσε 50.000. Άρα να ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Σακελαράκης, είναι τιμή μας που έχουμε ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα μας. Κύριε Σακελαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ταπεινά ευχαριστούμε. Σας καλούμε, σας καλώ να έρθετε να παραδέχετε την πλάκα. Είναι ένα μικρό βήμα, δεν έχει αξία, είναι καθαρά συναισθηματικό και καθαρά με πολύ αγάπη για εσάς. Όταν είναι ο όρος Αγκουκαρδιάς, παρουσολογιότατε, κυρία Δήμαρχο, τα εκπληκτικά λέει, ελπίζω να τα αποκριθώ κύριε Δήμαρχε, σε αυτά που είπατε, να μην είναι αληθινά. Και δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι περήφανος για την καταβολή μου από τη Σπάρτη, την οποία λατρεύεται. Και πραγματικά θα πω το Θεοδόρος, ο οποίος ξέρει τα πάντα, γιατί έχω μεγάλο δεσμό αυτόν τον άνθρωπο, είναι δραστήριος, μου με εμπνέει, τον εσωτερικό του κόσμο το κάνει περήφανο, το κάνει πατριωτικό, το κάνει γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, δεν είναι μόνο ήλι και υπάρχει πλέον. Λοιπόν, να μην πω λίγο όμως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και εύχομαι να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα. Δραστήριο, κύριε Πρόεδρε. Και πάλι σας ευχαριστώ.